Βρισκόμαστε σήμερα οι φοιτητοί και οι σύλλογοι ακόμα μια φορά μπροστά από τις δυνάμεις καταστολής που έχουν στρατοπεδεύσει το τελευταίο διάστημα στις σχολές μας. Το αίτημα που ενώνει όλους τους φοιτητικούς λόγους αυτή τη στιγμή είναι η άμεση αποχώρηση των αστυνομικών δυνάμεων από το κάμπους. Βρισκόμαστε σήμερα συμβολικά σε μια επαρέμβαση προκειμένου να δηλώσουμε πως το τελευταίο πράγμα που λείπει από τα ιδρύματά μας είναι η αστυνομία. Παλεύουμε συνολικότερα για ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας, για κατάργηση στην πράξη του νόμου Κεραμέως Χρυσοχοΐδη, του οργανωμένου σχεδίου που εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στο ΑΠΘΙΤΑ και στόχο έχει την νομιμοποίηση της συνείδησης των φοιτητών μας της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Βρισκόμαστε εδώ πέρα να καταδικάσουμε τις αποτρόπες εικόνες με τον τραυματισμό συναδέλφων, με τις συλλήψεις συνδικαλιστών εκλεγμένων στα διοικητικά συμβούλια. Θα προχωρήσουμε σήμερα μαζί με τους καθηγητές μας, μαζί με τους εργαζόμενους του ΑΠΘΙΤΑ, σε κοινό συντονιστικό, προκειμένου να δούμε πώς ενιαία θα καταστρώσουμε το δικό μας σχέδιο, προκειμένου να βάλουμε τις δικές μας ανάγκες μπροστά και να συμφιλήψουμε τα σχέδια της κυβέρνησης. Βρισκόμαστε για μία ακόμα μέρα έξω από το κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών και αντικρίζουμε την ίδια εικόνα. ΜΑΤ, αστυνομικές δυνάμεις, μέχρι και άβρα. Καταγγέλνουμε το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που έρχεται να φέρει και να μονιμοποιήσει την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων μέσα στις σχολές μας. Και επειδή πολλά έχουμε ακούσει και από την κυβέρνηση και από τις Βρετανικές αρχές και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το τι θέλουμε και το τι έχουμε ανάγκη ως φοιτητές, είμαστε εδώ ακριβώς για να δείξουμε το τι εμείς ζητάμε. Θέλουμε καθηγητές, θέλουμε υποδομές, θέλουμε βιβλία, ζητάμε αναβάθμιση του εξοπλισμού του εργαστηριακού, της φοιτητικής μέρημνας, της σύντησης στη Λέσχη και όχι αυτό εδώ που βλέπουμε καθημερινά. Την ίδια μέρα, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, ήρθε νέος νομοσπλαίσιο που έρχεται να πετσοκόψει παραπάνω τις σπουδές και τα πτυχία μας, να φτιάξει πτυχία σούπα χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα για τους φοιτητές. Και ενώ δώσαμε τεράστια μάχη όλο το προηγούμενο διάστημα και πέρσι για να γίνουμε φοιτητές ξανά, τώρα ερχόμαστε εδώ καθημερινά και αγωνιούμε για το αν θα φάμε χημικά και κρότου λάμπη στο κεφάλι και αν θα συνεχιστούν τα μαθήματά μας ή αν θα επιστρέψουμε στην τηλεκπαίδευση. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους. Σήμερα με το συντονισμό στις 6 ώρα στο αίθιο του Πολυτεχνείου έχουμε το δίκαιο στα χέρια μας και έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε.